Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολά, έχουμε καταρχάς έναν αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων σε πολιτικό επίπεδο. Θετική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι το ΚΚΕ συνέχισε το βήμα το οποίο είχε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές. Δείχνει ότι έχει μια δυναμική και αυτή η δυναμική δεν είναι ευκαιριακή. Αλλά εξαρτάται από όλη την προηγούμενη δράση του ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο και έξω από τη Βουλή. Αυτό που οδηγεί, ότι από την επόμενη μέρα που θα αρχίσουν τα δύσκολα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αντιλαϊκή της πολιτική, το ΚΚΕ θα είναι έτοιμο να ασκήσει μαχητική αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, διακριτότατη, γιατί στο επίκεντρο είναι τα προβλήματα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, η σύγκρουση με την πολιτική, η οποία αναπαράγει τα αδιέξοδα και επιδεινώνει τη θέση τους, και ταυτόχρονα δεν την περιορίζουμε την αντιπολίτευσή μας μόνο εντός Βουλής. Αλλά πολύ περισσότερο εκεί που είναι πιο αποτελεσματική, στις συγκεντρώσεις, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις. Κύριε Καραθανασόπουλε, ότι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε πλέον τρία κόμματα εκεί, ναι, ναι, τα οποία τα τρία μαζί, θα μου πείτε αριθμητική κάνεις. Ναι, αριθμητική κάνω. Μετρώ ότι τα τρία μαζί συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό. Σας προβληματίζει και σε ποιο βαθμό? Μας προβληματίζει το εξής γεγονός. Το γεγονός ότι το μόρφωμα το φασιστικό, έτσι, αποδεικνύεται ότι δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Ότι αποτελεί παιδί του συστήματος και δεν αντιμετωπίζεται με κινήσεις νομοθετικού χαρακτήρα. Καταρχάς έχουν ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τεράστια. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη που θα μπορούσε να υπάρχει καταδικαστική απόφαση τελεσίδικη. Ένα το κρατούμενο αυτό. Στο δεύτερο βαθμό. Βέβαια, ένα το κρατούμενο αυτό. Και δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από αυτή την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα μπορεί να μπει στην απομόνωση το φίδι του φασισμού και του ναζισμού. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό στοιχείο στην πάλη του λαού απέναντι σε αυτό το έκτρωμα. Και από αυτή την άποψη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ, αλλά αγγίζει και ευρύτερες δυνάμεις και πολύ περισσότερο με τα αδιέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο αφήνει πολύ περισσότερες δυνατότητες για να απευθυνθούμε σε ακόμη πιο ευρύτερες δυνάμεις να συμπορευτούμε στη μάχη του αγώνα. Και αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος στην ασκούμενη πολιτική και στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που είναι κοινή.